Λοιπόν, leaders, καλώς ήρθατε, καλό μήνα. Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου του 2021. Προχωράμε ακάθεκτοι, όσο μας επιτρέπουν βεβαίως οι δυνάμεις μας ακόμα και οι μεταλλάξεις του COVID, που ελπίζω να μην μας επισκεφθούν, όπως δεν μας επισκέφθηκε και ο πρώτος COVID, κάτι είναι και αυτό. Πριν ξεκινήσω την ωραία μου συζήτηση με τον εκλεκτό μας καλεσμένο, οφείλω μία συγγνώμη στον εκλεκτό καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, διότι την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο επεισόδιο, δεν κατέστη να το αναμεταδοθεί λόγω των αξεπέραστων προβλημάτων στον ήχο. Και ήταν κρίμα που δεν προβλήθηκε εκείνη η εκπομπή, διότι πραγματικά υπήρχε μια εμφατική παρουσίαση του βιβλίου «Η Ελλάδα επί 4», ένα βιβλίο το οποίο τέλος πάντων έχει τη δική του κοσμοθεωρία μέσα βαλμένη, σεβασμό στον συγγραφέα, σεβασμό στον επιστήμονα και σεβασμό στον καλεσμένο. Δεν μπόρεσα να δείξω το τρίτο δυστυχώς. Του ζητώ συγγνώμη και από όλους εσάς που περιμένατε την εκπομπή. Γι' αυτό τελειώσαμε με τα Skype. Διαζώσεις οι επικοινωνίες από εδώ και πέρα, διότι δεν θα ξεπερνούσαμε τίποτα αν είχα ένα Skype με τον κύριο Λάβδα και δεν μπορούσα να το παίξω λόγω ήχου. Εκεί θα ήμουν έτοιμος για τον κορυδαλό, κύριε Λάβδα. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, καθηγητής του Παντίου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Καλό μήνα να έχουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και θέλω γρήγορα να ξεκινήσουμε με τα περιβόητα ελληνοτουρκικά. Να μου απαντήσετε αν αυτό το μοντέλο Ελλάδας-Τουρκίας εσείς το συζητάτε σε οποιαδήποτε επιραντελική παράσταση στον πλανήτη. Όπου να είμαστε σε διερευνητικές, εμείς να επικοινωνούμε ότι οι Τούρκοι κερδίζουν χρόνο από αυτό, οι Τούρκοι να επικοινωνούν ότι εμείς κερδίζουμε χρόνο από αυτό και σαν πασπάλισμα, θα έλεγα, σαν σκόνη από πάνω, σαν ζάχαρη, να μας κατηγορούν ότι εξοπλιζόμαστε που δεν πρέπει, ότι έχουμε στρατό στα νησιά που δεν πρέπει. Μήπως είναι διερευνητικές λίγο για τα μάτια του κόσμου? Κοιτάξτε, διερευνητικές είναι πάντα χρήσιμες και γι' αυτό εξ αρχής τοποθετήθηκα θετικά. Με την έννοια ότι μπορεί κανείς σε ένα πλαίσιο μη δεσμευτικό, εμπιστευτικό, να δει που βρίσκεται η άλλη πλευρά, να συζητήσει. Άλλωστε, συνομιλίες είναι, δεν είναι απλά επαφές. Ο διεθνής όρος είναι exploratory talks, έτσι δεν είναι? Οπότε, καταρχήν θα σας έλεγα ότι είναι μια θετική διαδικασία. Πάμε τώρα στα συγκεκριμένα. Η Τουρκία δεν έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται να αλλάξει κάπως την ατζέντα την οποία την απασχολεί. Αντιθέτως, η Τουρκία, νομίζω, αυτή την περίοδο κάνει κάτι πολύ σαφές. Ασυνήθιστα σαφές για τις διεθνείς σχέσεις. Θέλει να προβάλλει ένα θετικό προφίλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη νέα κυβέρνηση. Θέλει να προβάλλει ένα θετικό προφίλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη του Μαρτίου, της Συνόδου. Και άρα χρειάζεται αυτή την, δεν θα πω πρόφαση, αλλά χρειάζεται αυτή τη διαδικασία των συνομιλιών για να δείξει πως είναι μια χώρα η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ειρηνική διευθέτηση. Μέχρι εδώ όλα καλά, όλα συμπαθητικά. Το μείζον πρόβλημα έρχεται όταν αρχίσουμε να συζητάμε το μείζον ζήτημα, που είναι η ατζέντα, βέβαια. Ναι. Εκεί η Τουρκία δέχτηκε τις συνομιλίες της θέλει, ξαναλέω, γιατί είναι προς το συμφέρον της αυτή την περίοδο. Εμείς έχουμε κάθε λόγο και να είμαστε και να δείχνουμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία πράγματι θέλει μια ειρηνική επίλυση των διαφορών μας. Αλλά μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Και ένα πρώτο δύσκολο είναι το εξής. Με δεδομένο πως έχουμε το Μάρτι την σύνοδο κορυφής, η οποία θα αφορά μεταξύ άλλων και τη συνολική προσέγγιση Ευρώπης-Τουρκίας. Κάτι κρίσιμο για την περιοχή μας. Ποια θα είναι μελλοντικά η εμπορική, η οικονομική, η εταιρική, οποιαδήποτε σχέση της Ευρώπης με την Τουρκία. Γι' αυτό το να πάμε σε επόμενο γύρο διερευνητικών πριν το Μάρτι, είναι κάτι το οποίο αυτονοήτως, φαντάζομαι το καταλαβαίνει ο καθένας, ενδιαφέρει την Τουρκία, γιατί βεβαίως της βγάζει ένα βάρος εν ώψη της Συνόδου. Και άρα θα πρέπει και εμείς να έχουμε κάτι θετικό, και αυτό το θετικό θα μπορούσε να είναι μια τουρκική συμφωνία σε σχέση με την ατζέντα. Δεν περιμένει κανείς από την Τουρκία να αλλάξει τελείως την προσέγγιση της, θα ήταν περίεργο και πιθανώς και ανόητο. Αυτό που περιμένει κανείς από την Τουρκία όμως, και δεν μπορώ να δω πώς θα συνεχίσουμε οι διερευνητικές χωρίς αυτό, είναι η Τουρκία να παραδεχτεί ή να αποδεχθεί ότι τουλάχιστον μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάποια θέματα, τα οποία είναι θέματα που και οι δύο πλευρές θεωρούν, έτσι, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, και όπου χρειάζεται βεβαίως, γιατί σε ένα βαθμό νομικά προϋποτίθεται μια συζήτηση για χωρικά ύδατα, η οποία δεν θα μας δεσμεύει, γιατί εμείς εκεί έχουμε απόλυτο δικαίωμα, όπως ξέρετε. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε με κανέναν. Αντιλαμβάνομαι ότι η Τουρκία σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να θέλει να συζητήσει και αυτό. Αυτό όμως που η Τουρκία πρέπει να δείξει για να της κάνουμε αυτή την, να το πω, εξυπηρέτηση πριν το Μάρτιο να ξεκινήσουμε διερευνητικές επόμενο γύρο, θα είναι να δεχτεί ότι στις διερευνητικές δεν πρόκειται να μπουν θέματα κυριαρχίας. Δεν πρόκειται να μπουν θέματα αποστρατικοποίησης νήσων, που είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ να το ζητάει. Έτσι. Ναι. Εάν δεν το δεχτεί, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός να κατανοήσω γιατί ακριβώς πρέπει πριν το Μάρτιο να μπούμε σε επόμενες διερευνητικές. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή δεν μας έχει συνηθίσει η Τουρκία να αφαιρεί και δεν μας έχει συνηθίσει το maximum να το κάνει μήνυμα. Προσθέτει αντιθέτως συνέχεια. Έτσι. Μήπως ήρθε η ώρα, κύριε καθηγητά, να προσθέσουμε και εμείς?
Δηλαδή, μήπως το τουρκολιβικό μνημόνιο, ας πούμε, και η ακύρωσή του από την τουρκική πια πλευρά, είναι ένα επιχείρημα που έπρεπε και εμείς να το βάλουμε, όπως λέτε, στο τραπέζι, για να τους ξεπλύνουμε. Διότι εδώ πάμε πώς θα ξεπλύνουμε την εικόνα του επιθετικού Ερντογάν. Γιατί δεν το θέτουμε προς το παρόν? Ακριβώς έτσι είναι. Πράγματι, γι' αυτό είπα και πριν, θα βοηθήσουμε την Τουρκία με το να συνεχίσουμε. Η Τουρκία τι κάνει? Εκεί λοιπόν υπάρχουν, νομίζω, τρεις σχολές σκέψης. Η μία είναι που λέει: κοίτα να δεις, βοηθάμε εντός ή εκτός εισαγωγικών την Τουρκία, μας ενδιαφέρει η Τουρκία να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, όλα αυτά τα γνωστά. Αυτά είχαν κάποιο νόημα στο Ελσίνκι, για παράδειγμα, το Δεκέμβριο του 1999, όταν εκεί η κυβέρνηση θεώρησε ότι με το να δέσει, ας το πούμε έτσι, τα ελληνοτουρκικά στο άρμα της υποτιθέμενης ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, θα βοηθούσε και τα ελληνοτουρκικά. Δεν θα κάνουμε τώρα ιστορική ανάλυση του Ελσίνκη, αλλά είναι γεγονός ότι, κατά την άποψή μου, η σχολή αυτή που λέει, ξέρεις, πάμε για ένα δεύτερο Ελσίνκη, να το πω πολύ σχηματικά, είναι μια σχολή την οποία αντιλαμβάνομαι, αλλά διαφωνώ κάθετα. Και διαφωνώ κάθετα γιατί πλέον δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για ένα δεύτερο Ελσίνκη. Ούτε η Τουρκία, στην ουσία, όχι στα λόγια, ενδιαφέρεται για να γίνει κάποτε στο μέλλον πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε κανένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να έχει ως πλήρες μέλος Τουρκία. Κατά συνέπεια, Ελσίνκη 2 κυριολεκτικά αποκλείται να έχουμε. Και αυτή η σχολή, η οποία το επαναλαμβάνει αυτό, άμεσα, έμεσα, με υπαινιγμούς, καμιά φορά ευθέως, κατά την άποψή μου, δεν κάνει καλό στον δημόσιο διάλογο, ο οποίος πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλήρης και ειλικρινής. Η δεύτερη σχολή, η οποία υποστηρίζει ότι πρέπει πράγματι να είμαστε όλο και πιο θετικοί απέναντι στις συνομιλίες με την Τουρκία, είναι μια σχολή η οποία, ας το πούμε έτσι, αντιλαμβάνεται την παραδοσιακή διπλωματία ως ισχύουσα ακόμα και σήμερα. Όμως σήμερα ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες διαχέονται και συζητάμε όλοι είναι καινούριος. Όχι απλά δεν είναι του 19ου αιώνα ή του 18ου, δεν είναι καν του 1990. Έτσι. Και κατά συνέπεια η τεχνολογική ανάπτυξη, το ενδιαφέρον των πολιτών, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι πολίτες είναι σε θέση να μαθαίνουν πράγματα. Σε σωστή ή λάθος εκδοχή είναι άλλη συζήτηση τεράστια που σαν... Ναι, μαθαίνουν τους τίτλους τέλος. Μαθαίνουν τους τίτλους τέλος, πάνε πολύ σωστά, ναι. Αυτό είναι πάντως γεγονός ότι αλλιώς ήταν το 90, πόσο μάλλον το 1900, αλλιώς είναι 2000 ακριβώς. Άρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό, διότι θέλουμε να συμμετέχει η πολιτική κοινότητα σε όλα τα ζητήματα, άρα και στην εξωτερική πολιτική. Η ιδέα λοιπόν ότι άμα κάνουμε επαρκές μασάζ στην ελληνική κοινή γνώμη θα μπορέσουμε να κινηθούμε ελεύθερα στην διπλωματία είναι ιδέα αφελής και δυνητικά επικίνδυνη. Και τρίτη προσέγγιση, παρακαλώ. Η τιμωρία έρχεται εδώ πολλές φορές, η λέξη τιμωρία εντός εισαγωγικών, με ένα εκλογικό αποτέλεσμα, παράδειγμα Σκοπιανό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το παραγόμενο έχει παραμείνει. Βεβαίως, δηλαδή η συμφωνία παρέμεινε. Βεβαίως. Και εκεί συνεπώς πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός και να είναι πιο, θα πω τη λέξη εντός εισαγωγικών, δημοκρατικός. Δηλαδή να καταλάβει ότι και η εξωτερική πολιτική ενδιαφέρει την πολιτική κοινότητα. Δεν είναι ένα πεδίο αριστοκρατικό πολιτικής, το οποίο βρίσκεται έξω έτσι, από την καθημερινή συζήτηση. Και τρίτη σχολή, η οποία επίσης νομίζω ότι έχει λάθος, είναι αυτή που πιστεύει ότι στην μετά Ερντογάν εποχή, που αργά ή γρήγορα θα μπούμε, η νέα τουρκική ηγεσία θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα θετικά μια συνεχιζόμενη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα εκεί είναι ο χρόνος. Νομίζω ότι μέχρι τη μετά Ερντογάν εποχή, που σίγουρα έρχεται, θα συμβούν πολλά και πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να με δεσμεύσουν. Κατά κάποιο τρόπο το είπατε ήδη με την επισήμανση για τη δεύτερη σχολή που έλεγα. Δηλαδή ότι το θέμα είναι να μην μπει κανείς σε μια συμφωνία η οποία τον δεσμεύει και δεν είναι θετική για τον ίδιο, έτσι, για την Ελλάδα προκειμένου. Η Ελλάδα, να το πούμε πολύ απλά, η Ελλάδα τι θέλει από την Τουρκία και από την περιοχή? Θέλει αυτό που λέει από χρόνια, μια βιώσιμη ειρήνη. Βιώσιμη ειρήνη. Η βιώσιμη ειρήνη πρέπει να έχει νομιμοποίηση και προς τα μέσα και προς τα έξω. Δεν είναι βιώσιμη ειρήνη, συμφωνώ σε όλα. Αποσύρω τις δυνάμεις και από τα νησιά του Αιγαίου και συνεπώς προχωράμε ευτυχισμένοι, γιατί η Τουρκία είναι μια απρόβλεπτη χώρα η οποία έχει, να πω τη λαϊκή έκφραση, απλώσει τραχανά πάρα πολύ. Και αυτό θα φανεί και στα επόμενα χρόνια, δεν πρόκειται να μειωθεί. Ναι. Κατά συνέπεια, βιώσιμη ειρήνη σημαίνει προϋποθέσεις. Και δεν βοηθάμε τις προϋποθέσεις αν ψάχνουμε μια μικρή λύση κάθε μέρα. Λοιπόν, μου δίνεται ωραία πάσα, κύριε καθηγητά, για το εξής. Η Τουρκία, όταν έφυγε από τη μέση αυτό το προσωπείο, αυτή η μάσκα του σκληρού επιβουλέα προς τη γείτονα που είμαστε εμείς, τι έμεινε? Έμειναν άνθρωποι που κυνηγάνε φρούτα στους δρόμους, κυλάνε τα φρούτα και πάνε να τα πιάσουν με τα δυο τους χέρια να φάνε. Άνθρωποι οι οποίοι πια κριτικάρουν την κυβέρνηση Ερντογάν για την οικονομική κατάσταση και μια αντιπολίτευση η οποία ξαφνικά, με 1,5% βέβαια και δύο ο καθένας από αυτούς, έβγαλε δόντια και επιτίθεται στα όνειρα, αυτά τα μεγάλα όνειρα του Σουλτάνου. Ποια είναι η Τουρκία? Η Τουρκία του μιλιταρισμού και της επίθεσης προς την Ελλάδα ή η Τουρκία της οικονομικής ανέχειας και δυσπραγίας?
Κοιτάξτε, είναι μια τρίτη εκδοχή. Είναι μια χώρα με πολύ υψηλό ΑΕΠ ακόμα, πάνω από 700 δις έτσι, μετά την κρίση. Είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη δημογραφική δυναμική, αυτό πρέπει να το ξεχνάμε, η οποία δεν έχει καθόλου μειωθεί. Είναι μια χώρα η οποία μετράει και ως οικονομικός και εμπορικός εταίρος και ως στρατιωτική δύναμη. Κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει αυτό το φαντασιακό πλαίσιο της νεοοθωμανικής έγκλης που επιδιώκει ο Ερντογάν και το καθεστώς του, η Τουρκία παραμένει για πάρα πολλούς από τους εταίρους μας μια υπολογίσιμη οικονομική, εμπορική και στρατιωτική δύναμη. Δεν υπάρχει καμιά εμφολία γι' αυτό. Αυτό είναι κρίσιμο και είναι κρίσιμο γιατί πρέπει να καταλάβουμε το πλαίσιο. Όχι για να δώσουμε στην Τουρκία παραπάνω αξία από ό,τι έχει, τελευταίος θα ήμουν εγώ σε μια τέτοια προσέγγιση, αλλά για να καταλάβουμε το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο? Το πλαίσιο είναι μια Τουρκία η οποία εδώ θα είναι και μετά από 10 και 50 χρόνια, δεν πρόκειται να διαλυθεί όπως κάποιοι αφελείς έλεγαν πριν από κάποιες δεκαετίες, αν θυμάστε, και είναι μια υπολογίσιμη οικονομική, εμπορική και στρατιωτική δύναμη. Τι θέλουμε από αυτή την Τουρκία? Εάν δεν μπορεί να περάσει η διαδικασία εξευρωπαϊσμού, και δεν μπορεί για χιλιάδες λόγους, δεν θέλει, φέρετε, σωστά και δεν θέλει, τότε χρειαζόμαστε να τη δέσουμε με κάποιο είδους συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καλώς ή κακώς στην πλειοψηφία των κρατών μελών θέλει αυτή τη σχέση, η οποία πρώτον να βγάλει από τη μέση την ενταξιακή πορεία, η οποία είναι ανακριβής, ψευδής και θα παράγει προβλήματα στο μέλλον, και δεύτερον όμως από την άλλη μεριά να μην δημιουργήσει την αίσθηση ότι η Τουρκία είναι μία δύναμη όπως όλες οι άλλες, μία οικονομική δύναμη ενδιαφέρουσα. Γιατί αν πάμε σε κάτι τέτοιο, τότε δεν θα έχουμε κανένα πλέον εργαλείο για να μπορέσουμε την πιέσουμε. Είναι σατανικό αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή να πετάξω κάποιον από το χολ για να τον έχω στο σαλόνι μου ως επισκέπτη. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι. Και αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί ως κίνδυνος, να το πούμε έτσι, ναι, ή ως δυνατότητα να το δούμε διαφορετικά. Άρα και θέλει κανείς μια συμφωνία, πρέπει να δουλέψουμε όλοι να την πετύχουμε, που να έχει και κάποιες, δεν θα τις πω κυρώσεις, γιατί αυτή είναι ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο. Κάποιες δυνατότητες οι οποίες να οδηγούν στην Τουρκία να έχει κίνητρα να παραμείνει με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καλές σχέσεις. Γιατί να το κάνουμε, κύριε καθηγητά, όλο αυτό? Συγγνώμη που σας ρωτάω έτσι, άκομψα και σας διέκοψα. Όχι, όχι, σαφώς. Παίρνω 15 email την ημέρα που μου λένε το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια. Είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων, 82, περιγράψατε εσείς πολύ ωραία πριν όλα τα δημογραφικά στοιχεία κτλ. Εντάξει, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει άλλους εμπορικούς εταίρους? Ή δεν μπορεί να στρέψει άλλο? Γιατί αυτό που είπε ο Ερντογάν πριν από 2 μήνες τελικά είναι τόσο αληθές, ότι η Ευρώπη δεν νοείται χωρίς την Τουρκία? Γιατί να αυτοπροσδιοριζόμαστε από μια χώρα η οποία δεν ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια? Πώς το πάθαμε αυτό? Το πάθαμε διότι πρώτον, επί σειρά ετών, χώρες όπως η Γερμανία και όπως η Ισπανία και άλλες ανέπτυξαν πάρα πολύ βαθιές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία. Δεύτερον, διότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, πόσο μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα πολύ, ας το πούμε έτσι, εξευγενισμένο, αυτό είναι πολύ θετικό καταρχήν, εξευγενισμένο κατόφλι πόνου για πάρα πολλές χώρες. Και άρα έβλεπαν εδώ και χρόνια την Τουρκία ως ένα πιθανό εταίρο στρατιωτικό, μια χώρα με αξιόμαχο έτσι, δυναμικό, η οποία έχει συνηθίσει όχι μόνο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά και τις απώλειες. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Το κατόφλι πόνου είναι πολύ σημαντικό, γιατί το, ας το πω λίγο χυδαία κοινικά, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί, το πόσα φέρετρα την ημέρα αντέχει η Τουρκία σε σχέση με το πόσα φέρετρα την ημέρα αντέχει η Ιταλία ή η Ελλάδα. Η Δύση, έτσι, οποιαδήποτε χώρα. Βεβαίως, η Δύση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κομμάτι αυτού που λέμε κατόφλι πόνου. Εκεί λοιπόν η Τουρκία είναι μια χώρα σημαντική εμπορικά, οικονομικά και επίσης μια χώρα την οποία αν μπορούσες να έχεις στο πλαίσιο όχι μόνο το ανατολικό αλλά και το ευρωπαϊκό, αυτό υποτίθεται πως θα σήμαινε σημαντικά πράγματα για την ευρωπαϊκή δυνατότητα να έχει στρατιωτικές αποστολές και εκεί που η Γαλλία είναι απρόθυμη ή παλιότερα η Βρετανία κτλ. Άρα υπάρχουν πολλές εξηγήσεις πως φτάσαμε σε αυτό. Και άλλωστε υπάρχει η γεωγραφία, η Τουρκία είναι εκεί που είναι και αν δεν την έχει σε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι, ας το πούμε έτσι, θετικό και τις δύο πλευρές, θα την έχει στο ρόλο του ταραξία. Και η Τουρκία στο ρόλο του ταραξία είναι πρόβλημα. Η Τουρκία με το τέλος του ψυχρού πολέμου, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πέρα από τα ελληνοτουρκικά, και μάλιστα υπήρχαν Γάλλοι διεθνολόγοι τότε, οι οποίοι το είχαν αναδείξει πολύ ωραία, αλλά εδώ περί άλλων τύρβαζαν πολλοί και διάφοροι. Η Τουρκία αμέσως με το τέλος του ψυχρού πολέμου άρχισε να ξανασκέφτεται το ρόλο της πλέον ως μια περιφερειακή δύναμη, η οποία δεν δεσμεύεται από αυτόν τον ανταγωνισμό Δύση-Ανατολής κτλ. Αυτό το έχουμε δει επί Ερντογάν να φτάνει σε ένα ζενίθ το οποίο είναι και επικίνδυνο. Πιθανώς θα υποχωρήσει, αλλά μέχρι να υποχωρήσει, εμείς πρέπει να πετύχουμε μερικά πράγματα. Και πρέπει να τα πετύχουμε λαμβανωμένου υπόψη γεγονότος ότι δεν έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κινείται προς τα εκεί που κάποιοι υπολόγιζαν, δηλαδή θα γίνει μια ομοσπονδία που θα έχει το δικό της στρατό και όλα αυτά τα περίφημα. Επίσης, γιατί δεν θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια περίπτωση. Εν μέρει, γιατί δεν θέλει, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε την πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου του 2021. Έτσι. Έχουμε μπροστά μας μήνες και χρόνια που αυτή η ταυτόχρονη κατάρρευση προσφοράς και ζήτησης που υπάρχει πλέον και τη ζούμε σε όλη την οικονομία, την παγκόσμια, αλλά και στην Ευρώπη
θα έχει αποτελέσματα τα οποία ακόμα, τουλάχιστον εγώ, έτσι, δεν μπορούμε να τα δούμε με σαφήνεια. Και άρα δεν πρόκειται να δούμε περισσότερη Ευρώπη, τουλάχιστον στο πεδίο το στρατιωτικό, το αμυντικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη που προσπαθεί να συντονίσει την απάντηση στην πανδημία και με προβλήματα και με επιτυχίες. Βλέπουμε ευτυχώς μια Ευρώπη με το Ταμείο Αλληλεγγύης, η οποία θα βοηθήσει. Λέω θα, γιατί ακόμα από τα 32 δισεκατομμύρια δεν ξέρω αν έχουμε δει κάτι, αλλά πάντως ελπίζω. Βέβαια, κύριε καθηγητά, σε όλα τα προβλήματα η απάντηση είναι το χρήμα τελικά. Καταλαβαίνω εγώ. Βέβαια, αυτή και μια φιλοσοφική συζήτηση γενικότερη, αλλά και στα εθνικά αντιλαμβάνομαι ότι κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Στα εθνικά δεν είναι ακριβώς έτσι, με την εξής έννοια, παρότι υπάρχει προφανή διάσταση που λέτε, αν έχει ένα αμυντικό προϋπολογισμό τεράστιο. Έχει, βεβαίως, ναι, με αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Μπορεί κανείς να κάνει έξυπνες κινήσεις που να δείχνουν ότι προσπαθεί να πετύχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονομία στο πλαίσιο το ευρωατλαντικό, γιατί χωρίς αυτό το πλαίσιο η ζωή θα γίνει πολύ δύσκολη, έτσι, από πλευράς γεωπολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό πάντα, και να είναι κανείς έτοιμος να στεναχωρήσει και φίλους κάποια στιγμές, έτσι. Μία βαθύτερη σχέση με τη Γαλλία, την οποία υποστηρίζω από χρόνια, μπορεί να σημάνει ότι θα στενοχωρήσουμε βραχυπρόθεσμα τους Γερμανούς, ίσως και τους Αμερικανούς, αλλά δεδομένη τη ανάγνωση που κάνει η Γαλλία από χρόνια και πριν τον Μακρόν, απλά ο Μακρόν έχει επιταχύνει μερικές διαδικασίες, του ρόλου της Τουρκίας στην Αφρική, Φερρυπίν, που εκεί η Γαλλία βλέπει την Τουρκία ανταγωνιστικά στην Αφρική, διότι η Αφρική είναι ένα τεράστιο πεδίο για χώρες όπως η Γαλλία και για χώρες βεβαίως όπως η Κίνα, όπου η Τουρκία παίζει ένα δικό της ρόλο, τουρκικό ρόλο. Υπάρχουν χώρες λοιπόν που έχουν πράγματι ανησυχήσει με αυτόν τον τουρκικό ρόλο. Η Γαλλία είναι μια προφανής περίπτωση. Και σε αυτό το πλαίσιο, με τη Γαλλία έχουμε κοινές αναγνώσεις της πρόκλησης που σημαίνει η Τουρκία. Δεν υπάρχει κανείς λόγος αυτές τις κοινές αναγνώσεις να μην τις περάσουμε και σε ένα επίπεδο πέραν των αγορών, γι' αυτό λέω δεν είναι μόνο το θέμα του προϋπολογισμού. Σε ένα επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, σε ένα επίπεδο καλύτερης ανάλυσης, σε ένα επίπεδο επίσης συντονισμού στο τι συμβαίνει σε πεδία όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Είναι μόνιμο, κύριε καθηγητά, αυτό. Για πολλοί ακόμα θα βλέπουμε με τους Γάλλους τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Και για πολλοί ακόμα η Τουρκία δεν θα μπορεί να συνεννοηθεί μαζί τους. Λέω τυχαία τους Γάλλους, πάρτε όποια δυτική χώρα, τους Αυστριακούς ξαφνικά που γίνανε φίλοι μας και αδέρφια μας, ενώ στο μνημόνιο μας ηχαίνονταν. Δεν θέλω να γράψω το όνομα της Ελλάδας. Για πόσο διαρκεί ακόμα αυτή η επικοινωνία, αυτή τέλος πάντων η στενή σχέση? Κοιτάξτε, η Γαλλία είναι μια θαλάσσια δύναμη. Ναι. Και είναι μια δύναμη η οποία έχει άποψη για τη Μεσόγειο, όπως έχουμε και εμείς. Δεν είναι χερσαία δύναμη όπως πάντα ήταν η Γερμανία. Η Γερμανία βεβαίως είναι και τώρα χερσαία δύναμη, αλλά κυρίως με ήπια ισχύ, δεν έχει την ισχύ που είχε κάποτε. Αλλά δεν πάβει να είναι μια χερσαία δύναμη. Η Γαλλία είναι μια θαλάσσια δύναμη με την οποία έχουμε πάρα πολλές συγκλήσεις. Είναι λάθος να παρακολουθεί κανείς την κάθε εβδομάδα, κατά την άποψή μου, εν πάση περιπτώσει, κάθε εβδομάδα του τι λέει ο Μακρόν, τι λέει ο Πρωθυπουργός, ο Γάλλος, ο Υπουργός Εξωτερικών και να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις με τον Ερντογάν. Αυτό είναι αυτονόητο. Η Γαλλία είναι μια δύναμη η οποία βεβαίως θέλει να τα ξαναβρει και με την Τουρκία σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό όμως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς την επόμενη δεκαετία η Γαλλία με την Τουρκία να έχουν συγκλίνουσες απόψεις για τη Μεσόγειο. Ενώ αντιθέτως είναι πιθανό να αλλάξει η προσέγγιση στις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, για παράδειγμα. Mm-hmm. Το Ισραήλ είναι ένας περίφημος καταπληκτικός παράγον σταθερότητας στην περιοχή. Χαίρομαι που είμαι κάποιος από αυτούς που το λέγαμε χρόνια και δεκαετίες και όχι μόνο τώρα. Αλλά επίσης το Ισραήλ. Χαίρομαι που το κατάλαβα αργά. Αλλά το κατάλαβα. Νομίζω όλοι το έχουμε καταλάβει. Ναι. Όμως, σε αντίθεση με τη Γαλλία, η οποία ως θαλάσσια δύναμη με παραδοσιακές αντιλήψεις για τη Μεσόγειο και κάποιες που εξελίσσονται για την Αφρική και για τον Κάυκασο, είναι μια δύναμη το Ισραήλ που έχει λόγο σε ένα βαθμό να τα ξαναβρει με την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα χαλάσουμε το Ισραήλ. Είναι μεγάλο ευτύχημα, κατά την άποψή μου, που επιτέλους έχουμε βρει ένα πεδίο με το Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά στο Ισραήλ, μην γελιόμαστε, όσο συμβατική και αν είναι η έννοια της δημοκρατίας που χρησιμοποιούμε στο δημόσιο λόγο μας, είναι ένα, ας το πούμε έτσι, μια όαση δημοκρατίας στην περιοχή του. Δεν υπάρχει καμιά εφορία με όλα τα προβλήματα. Καλά, στη σχέση με τους γείτονες και όλα αυτά. Αυτό λέμε, όλα τα προβλήματά του είναι μια όαση δημοκρατίας και δυτικών αντιλήψεων. Όλα αυτά είναι σαφή. Όμως η Τουρκία με το Ισραήλ μπορούν να τα ξαναβρουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει εμείς να ενοχληθούμε. Πρέπει όμως να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με χώρες όπως είναι η Γαλλία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε στο μέλλον, δεν είναι άμεσο, τη Βρετανία, σε άλλα πεδία. Πρέπει να δούμε με τις ΗΠΑ πώς θα εξελιχθούν οι διμερείς μας σχέσεις. Διότι το ΝΑΤΟ ευτυχώς είναι εδώ για να μείνει. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι περίφημη και χωρίς την οποία δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε πάρα πολλά πεδία, θα αργήσει εάν ποτέ μας δώσει δείγματα κοινής στρατηγικής. Ναι. Άρα πρέπει λίγο να αντιληφθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον των επόμενων ετών και δεκαετιών θα σας έλεγα θα παραμείνει μια χαλαρή sui generis συνομοσπονδία. Δεν πρόκειται να πάει σε ομοσπονδιακή κατεύθυνση.
Γι' αυτό ό,τι θα πετύχουμε, θα το πετύχουμε με διμερή, τριμερή, τετραμερή σχήματα, κουιντέτα, σεπτέτα, κουαρτέτα και διάφορα τέτοια. Πάνε, όχι ναι, πάντως με την Ευρώπη ως μεγάλη γεωπολιτική δύναμη. Ωραία. Γιατί ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοπροαιρετοί και οι οποίοι έχουν κάπως, ας το πούμε έτσι, τυφλωθεί μέσα από αυτή την εντύπωση ότι μέσω της Ευρώπης. Ας αγοράσουμε τα εμβόλια πρώτα επιτυχημένα με ευρωπαϊκό. Επιτυχημένα, να φτάσουμε το επίπεδο εμβολιασμού της Βρετανίας, των ΗΠΑ και μετά συζητάμε. Πριν πάμε στις ΗΠΑ, που είναι ένας μεγάλος πυρήνας συζήτησης, ήθελα να καταλάβω το εξής. Διάβαζα το πραξικόπημα της Μιανμάρ. Γιατί τώρα, πού το βάζω στη συζήτηση. Παρά το ότι ο Ερντογάν για εμάς είναι ένας άνθρωπος προκλητικός, ξέρω εγώ, με διάφορες βλέψεις και δεν συμμαζεύεται, έχει κάνει καλό σε αυτό που λέγεται μουσουλμανικό δίκαιο σε όλο τον πλανήτη. Το δίκαιο του μουσουλμάνου, ο οποίος καταπιέζεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Βιρμανίας, της Μιανμάρ, που καταπιεζόταν, δεν θα γινόταν ποτέ τόσο γνωστή αν ο ίδιος ο Ερντογάν και το δίκτυό του δεν αναδείκνυε αυτό το γεγονός σε ένα πλαίσιο δικού του τέλος πάντων παντουρκισμού και πανμουσουλμανισμού. Μας τραβάει και εμάς, κύριε καθηγητά, από το χεράκι σιγά σιγά αυτό, μας κάνει και εμάς καλό. Γιατί και εμείς, ας πούμε, το ότι θα φέρναμε την Ινδία να συζητάει, να έρθει απέναντι στο Πακιστάν, στην Ανατολική Μεσόγειο, ήταν κάτι που πριν από μια πενταετία δεν το φανταζόμασταν. Δηλαδή, ψηλώνει ο γείτονας ο επιθετικός, αλλά μαζί ψηλώνουμε και εμείς λιγάκι, ή είναι λάθος το σχήμα αυτό. Εντάξει, εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάθε λόγο, αν ήμασταν μάλιστα πιο εφάνταστοι στη διπλωματία μας, να είχαμε ειδικές σχέσεις με μια σπουδαία ομοσπονδία όπως είναι η Ινδία, η οποία έχει μέσα και κράτη όπως Μαχαράστρα, όπως Γκουτζαράτι, τα οποία έχουν ένα ρόλο οικονομικό, εμπορικό, πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, δεν είναι. Θα πω, η Ινδία είναι μια ομοσπονδία με ασυμμετρίες τρομερές στο εσωτερικό της. Ένα μοσαϊκό, το οποίο όμως έχει και κράτη, κρατήδια, ομόσπονδα κρατήδια, τα οποία έχουν ένα τεράστιο οικονομικό, εμπορικό και τεχνολογικό σιγά σιγά διεθνή ρόλο. Άρα, σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό πρέπει να το βρούμε μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τον Ερντογάν. Αυτό που σημαίνει με τον Ερντογάν είναι κάτι επικίνδυνο, κατά την άποψή μου. Και είναι δύσκολο να βρει κανείς απαραίτητα κάτι θετικό σε αυτό. Ο Ερντογάν, παρά τη συζήτηση για την απομόνωσή του από τη Δύση και όλα αυτά που ακούμε κάθε τόσο, έχει πετύχει να γίνει το καθεστώς Ερντογάν, αλλά και ο ίδιος ως πρόεδρος, μια πολύ γνώριμη φιγούρα παγκοσμίως στο μουσουλμανικό κόσμο. Μια φιγούρα από το Πακιστάν μέχρι την μουσουλμανική αδελφότητα στη Βόρεια Αφρική και στη Μέσο Ανατολή, η οποία θα πω ότι τη βλέπουν όχι απλά θετικά, αλλά και με προσμονή για κάποιο ρόλο παγκόσμιο. Χωρίς και λεμπία. Χωρίς και λεμπία, βεβαίως πολύ σημαντικό. Και κατά συνέπεια, αν σε όλο αυτό προσθέσει κανείς και τον ειδικό ρόλο και σχέση που έχει με το σιητικό Ισλάμ μέσω του Ιράν, έτσι, γιατί όλα αυτά που συζητάμε είναι λίγο πολύ στο πλαίσιο του σουνιτικού κόσμου. Αν δείτε και τη σχέση του με το σιητικό Ιράν στο Ιράν, Ισλάμ στο Ιράν, εκεί θα καταλάβετε ότι πέρα από όσα λέμε περί απομόνωσης και όλα αυτά τα οποία μας χαϊδεύουν τα αυτιά, ο Ερντογάν είναι μια προσωπικότητα με, θα έλεγα, πράγματι με παγκόσμια προβολή. Επίσης είναι ένας πολύ ρυψοκίνδυνος ηγέτης, για τη χώρα του είναι ρυψοκίνδυνος, υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή νομίζω ότι εάν είχα την ίδια προσέγγιση στα πράγματα και την ίδια καλύτερη, μακάρι, πληροφόρηση και ήμουν Τούρκος, έτσι, πανεπιστημιακός σε αυτά τα θέματα, θα ήμουν πάρα πολύ αρνητικά διακείμενος απέναντι στον Ερντογάν. Ναι, αλλά έχει φροντίσει να σας πιάσει από το καρύδι. Μα δεν υπάρχει κανένας πλέον στην Τουρκία που να μιλάει πράγματι ανεξάρτητα. Γι' αυτό και καμιά φορά γίνομαι δυσάρεστος όταν λέω ότι εκτιμώ συναδέλφους από την Τουρκία, αλλά τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση στην πραγματικότητα όταν τους ζητάμε να πούν πράγματι ακαδημαϊκά και όχι πολιτικά την άποψή τους. Κατά συνέπεια, για αυτό που είπατε, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα καλό σε αυτό. Υπάρχει το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει βάλει την Τουρκία στο πρώτο πλάνο για το παγκόσμιο πολιτικό Ισλάμ. Για το πολιτικό Ισλάμ μιλάμε. Τώρα, το αν το πολιτικό Ισλάμ θα είναι ριζοσπαστικοποιημένο πολύ ή λιγότερο, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν υπήρχε πριν χρόνια. Και σε αυτό ο Ερντογάν, εάν κατορθώσει, αυτό είναι ένα εάν δύσκολο, να ισορροπήσει όπως προσπαθεί σαν ταχυδακτουλουργός και με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας προβάλει ήδη αυτό το προφίλ στο παγκόσμιο Ισλάμ, τότε θα έχει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα κερδίσει για την Τουρκία ένα τεράστιο πεδίο, κοινό, έναν παγκόσμιο δήμο, ας το πούμε έτσι. Το οποίο είναι ζήτημα που δεν μπορεί να το αγνοήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε βεβαίως εμείς. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε αυτό το, ας το πούμε έτσι, πολυεπίπεδο πλαίσιο αποτροπής. Εάν δεν είμαστε καλά εξοπλισμένοι. Και ο λόγος που ανέφερα τη Γαλλία πριν είναι ότι η Γαλλία και στο παρελθόν αλλά και τώρα είναι διατεθειμένη μεταξύ άλλων να κάνει δύο πράγματα που εξ όσων εγώ γνωρίζω κανείς άλλος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει. Πρώτον,
να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε στρατηγικά όπλα. Η ΣΚΑΛΠ είναι στρατηγικά όπλα. Έτσι. Αν δείτε το Βελνικό. Βεβαίως. Και επίσης να αποδεσμεύει άμεσα από τα ήδη σε λειτουργία μεταχειρισμένα εντός εισαγωγικών. Το έκανε με τα Μιράζ δεκαετία του 70 στα μέσα που υπήρχε θέμα με την Τουρκία και ο Καραμανλής, ο έμνηστος, φρόντισε πέρα από τις παραγγελίες να έρθουν κατευθείαν Μιράζ, τα οποία έφευγαν από μοίρες γαλλικές και ερχόταν εδώ για να ενισχύσουν πράγματι στο πεδίο που λέει ο κ. Ερντογάν και το ξεχάσαμε λίγους μήνες μετά, έτσι όταν μας προκαλούσε πέρσι στο πεδίο να αναμετρηθούμε. Εκεί λοιπόν αυτό η Γαλλία το κάνει, γιατί έχει τη δική της οπτική γωνία για τη Μεσόγειο κλπ. Και το δεύτερο που επίσης κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι μια χώρα η οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην εμβάθυνση και όχι στη διεύρυνση. Αυτό ξέρετε είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το ψελίζουμε στα ελληνικά. Και το τοποθετείτε πολύ ωραία εσείς. Δεν νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι έτσι. Εσείς το βάζετε στη σωστή του βάση, γιατί αν δείτε το δημόσιο λόγο, κανένας δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται κανένας, γιατί είμαστε κάτω από, από ένα περίεργο μανδύα, ο οποίος μας έχει με κάποιο μυστηριώδη τρόπο πείσει ή τέλος πάντων σαν να έχουμε εισπνεύσει ένα περίεργο δηλητήριο, το οποίο μας έχει πείσει ότι η εμβάθυνση και η διεύρυνση πάνε μαζί, όπως είναι τα εγχειρίδια. Έτσι. Τα εγχειρίδια είναι καλά για το πρώτο εξάμηνο και το δεύτερο, αλλά η ζωή είναι πιο περίπλοκη και σύνθετη. Νομίζω ότι με τη Γαλλία και εκεί υπάρχει μια δυνητική σύγκληση. Δεν είναι αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί μονίμως ταυτόχρονα να πηγαίνει και σε εμβάθυνση και σε διεύρυνση. Και αυτό δεν αφορά την Τουρκία μόνο. Αφορά και άλλες χώρες πολλές. Άρα με τη Γαλλία έχουμε πολλά να κερδίσουμε αν είμαστε σε ανταλλαγή πληροφοριών, συνομιλίες, μια αμυντική συμφωνία, η οποία διαρωτώ με γιατί αργεί τόσο πολύ. Να θυμίσω κάτι παρεμπιπτόντως, γιατί λέτε για το τι συζητιέται. Αργεί τόσο πολύ γιατί εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι να την υπογράψουμε. Σας απαντήσω εγώ δημοσιογραφικά. Η Γαλλία όμως, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αυτή είναι η έγκυρη, αυτό πιστεύω και εγώ, δηλαδή αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Να θυμίσω κάτι όμως. Η Γαλλία προχωρά ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια, παρά το Brexit, σε αμυντικές συνεργασίες με τη Βρετανία. Έχει υπογράψει μια νέα συμφωνία αμυντική με τη Γερμανία πέρσι. Δεν ξέρω πόσο συζητήθηκε αυτό στην Ελλάδα. Η Γερμανία, η οποία ίδια υπέγραψε με τη Γαλλία, επειδή η Γαλλία είναι πυρηνική δύναμη, η Γερμανία έτσι είναι εντελώς ασθενή σε όλα τα πεδία. Βεβαίως. Αλλά θέλω να πω ότι η Γερμανία φροντίζει να έχει με τη Γαλλία στο διμερές επίπεδο, πέρα από το ευρωπαϊκό, μια ειδική σχέση. Την πλάτη της φυλαγμένη, θα έλεγα. Βεβαίως, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα, όχι μόνο πυρηνικά και συμβατικά, να κάνει αυτά τα οποία, αν χρειαστεί, θα κάνει η Γαλλία. Κατά συνέπεια, εκεί πρέπει να είμαστε λίγο λιγότερο προσεκτικοί, να απογαλακτιστούμε κάποτε από το Βερολίνο, να απογαλακτιστούμε κάποτε από την προσπάθεια να δείχνουμε διπλωματικά ότι είμαστε καλά παιδιά. Φυσικά, μες στο πλαίσιο το ευρωατλαντικό, δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να δείξουμε κιόλας ότι πρέπει να ξαναφτιάξουμε καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία. Διότι βεβαίως η Ρωσία είναι ένας επικίνδυνος παίκτης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ρυψοκίνδυνος, είναι αδίστακτος σαν παίκτης επί Πούτιν. Έχει περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Φροντίζει να χρησιμοποιεί την Τουρκία και η Τουρκία φροντίζει να χρησιμοποιεί βεβαίως τη Ρωσία. Αλλά στο πλαίσιο αυτό πρέπει να πείσουμε τη ρωσική διπλωματία ότι δεν είναι για μας η διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια το μείζον το οποίο η ίδια δεν θέλει. Υπάρχουν πεδία με τα οποία μπορούμε να συνοηθούμε τη Ρωσία, έχω την εντύπωση, έστω και να στενοχωρήσουμε λίγο κάποιους φίλους. Όχι διότι η Ρωσία θα μας βοηθήσει, ποτέ δεν το έχει κάνει και ποτέ δεν πρόκειται να το κάνει. Θα το κάνει. Αλλά διότι δεν είναι προτεραιότητα για μας από την περίοδο αυτά τα οποία, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, ενοχλούν τη Ρωσία. Ωραία. Πάμε λίγο στους φίλους που θα στεναχωρηθούν. Καλή πάσα. Καταλαβαίνω ότι το επιτελείο Biden είναι λίγο σαν να βγήκε από το χρονοτούλα από τις ιστορίες που έλεγε ο έμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι το μόνο σωστό που είπε ο Τραμπ, δεν ξέρω αν το είπε κατά τύχη, αν κάποιος του το είπε τέλος πάντων, ότι τα προβλήματα πάνε πιο ανατολικά. Και ξαφνικά βλέπω ένα επιτελείο τουλάχιστον στα χαρτιά και πριν τους δούμε και με βάση αυτό περισσότερο που έχουν γράψει παρά αυτό που έχουν κάνει, να επανέρχονται στο να θέλουν να, σαν να το κάνουν επίτηδες, κύριε καθηγητά, να βάλουν την Ρωσία να είναι πιο ψηλή από αυτό που είναι στην πραγματικότητα, γιατί μάλλον είναι ένα στόχο που τον διαβάζουν πιο εύκολα. Σε αυτό το πλαίσιο όλο. Εκεί που δηλαδή θα έχουμε μια διακυβέρνηση Biden η οποία ο Ρώσος θα είναι απέναντί της. Δεν θα είναι κάτι σαν τον Τραμπ που ήταν λίγο απ' όλα. Εμείς τι ρόλο εξυπηρετούμε σε αυτό? Γιατί και εμείς θέλω να πω ότι είμαστε μια δύναμη κάθετα απέναντι από τους ομόθρησκους και τέλος πάντων ανθρώπους με τους οποίους μας συνδέουν πολλά Ρώσους. Θα το πιστωθούμε αυτό ή θα είναι αδιάφορο? Κοιτάξτε, πάρα πολύ καλή επισήμανση, ερώτηση έτσι, και χαίρομαι αυτή τη συζήτηση και οφείλω να το πω. Γιατί δεν είναι πάντα έτσι. Όχι με εσάς εννοώ, δεν είναι πάντα έτσι στο δημοσιογραφικό κόσμο. Ακούστε, νομίζω μακροπρόθεσμα πρέπει να μην ξεχάσουμε κάτι. Ότι η μακροχρόνια αργή διαδικασία απαγκίστρωσης, ας πούμε αποστασιοποίησης της Αμερικής από την Ευρώπη έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει επί Ομπάμα, δεν ξεκίνησε επί Τραμπ. Θα συνεχιστεί.
παρά τα φαινόμενα. Δηλαδή, οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες γεφυρώματος πάλι μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Θα δούμε τις ευρωατλαντικές σχέσεις να αναθρεμμένονται. Αυτό είναι πολύ καλό και για μας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος μυαλού μας ότι μακροχρόνια η τάση είναι αποστασιοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι η τάση Ομπάμα, την οποία ο Τραμπ την έβαλε σε ένα πάρα πολύ μη απρόβλεπτο και επικίνδυνο πλαίσιο. Η τάση όμως είναι αυτή. Και επειδή αυτή είναι η τάση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί απέναντι σε οτιδήποτε μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα, μετά από το 1, 2, 3 χρόνια, θα μας φέρει αυτή η τάση. Αυτή η τάση θα μας φέρει τρία πράγματα τουλάχιστον, κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, θα μας δημιουργήσει κενά στην Ευρώπη, όταν πια η πρώτη περίοδος, η ρόδινη μεταξύ της κυβέρνησης Biden και των Βρυξελών θα έχει περάσει. Και αυτά τα κενά δεν πρόκειται να τα γεμίσουμε μόνο με Βρυξέλλες. Πρέπει να τα γεμίσουμε και με Παρίσι, πρέπει να τα γεμίσουμε στο μέτρο του δυνατού και με Ρώμη, παρά τις πολλές διαφορές μας, και με Βιέννη και με άλλους. Και βεβαίως με Εμιράτα και βεβαίως έτσι με Αίγυπτο, εφόσον το καθεστώς παραμείνει σταθερό, πράγμα που όλοι ευχόμαστε. Και ούτω καθεξής. Επίσης όμως, δεύτερον, θα μας φέρει εκτός από αυτά τα κενά, αυτή η αποστασιοποίηση η αμερικανική, και μία ένταση αυτού που πολύ ωραία επισημάνατε και που είναι η κατασκευή της Ρωσίας ως επικίνδυνης χώρας ακόμα περισσότερο από ό,τι είναι. Ναι. Γιατί είναι επικίνδυνη η Ρωσία, το είπα και πριν. Η Ρωσία θέλει να δημιουργήσει ροχμές στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία και για δικούς της λόγους, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της συνοχής της, θέλει να έχει ένα ρεψοκίνδυνο και κάπως έτσι, ας το πούμε, απρόβλεπτο ρόλο στη διεθνή πολιτική. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να παρακολουθήσουμε σε κάθε βήμα αυτή την πορεία και να φτάσουμε να μην έχουμε, όπως είχαμε φτάσει στο παρελθόν, διπλωματικές σχέσεις. Είναι λάθος. Το τρίτο που θα μας φέρει αυτή η αποστασιοποίηση μακροχρόνια είναι ένα προβληματισμό σε σχέση με τον Ειρηνικό και είπατε πριν την Ασία, την Ινδία, το Πακιστάν. Εκεί η Ελλάδα πρέπει να σπεύσει από τώρα να δημιουργήσει ακόμα πιο στενές σχέσεις με την Ιαπωνία, ακόμα πιο στενές σχέσεις με την Νότια Κορέα και σε ένα γεωπολιτικό επίπεδο, όχι απλά οικονομικό και εμπορικό. Διότι βεβαίως η Ιαπωνία αναπτύσσεται λίγο σαν τη Νέα Βρετανία των ΗΠΑ, ας το πούμε έτσι. Είναι μια χώρα την οποία οι ΗΠΑ πιέζουν πάρα πολύ να εξοπλιστεί, βεβαίως όχι πυρηνικά, δεν μπορεί λόγω του συντάγματος ήδη έτσι, του Ιαπωνικού. Αλλά την πιέζουν να παίξει ένα ρόλο πολύ πιο σημαντικό στον Ειρηνικό. Άρα θέλω να πω ότι σε πλανητικό πια επίπεδο, όσο οι ΗΠΑ σταδιακά, αργά, φιλικά πλέον, έτσι, έχουμε ξεφύγει από την τρέλα της περίοδου Τραμπ. Αλλά η αποστασιοποίηση που ξεκίνησε επί Ομπάμα θα συνεχιστεί. Δεν θα φανεί φέτος και του χρόνου. Θα έβαζα και στοίχημα ότι από το 23 ήδη θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα συμπτώματα. Εκεί πρέπει να είμαστε σε θέση το κενό να μην το νιώσουμε μέσω συμφωνιών με χώρες όπως η Γαλλία. Δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ότι η Ρωσία είναι πρόβλημα, αλλά δεν είναι απαραίτητα το πρόβλημα το οποίο μας λένε άλλοι ότι είναι. Και τρίτον, θα πρέπει σε πλανητικό επίπεδο να φτιάξουμε εκείνες τις συμμαχίες που θα μας δίνουν και ένα νέο πέρασμα, μια νέα φωνή στις ΗΠΑ πέρα από την Ευρωπαϊκή. Γι' αυτό ανέφερα την Ιαπωνία, ανέφερα την Νότια Κορέα, έτσι. Γιατί πίσω από όλο αυτό υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα που λέγεται Κίνα. Είμαστε, σας θυμίζω, για πολλές μελέτες, σωστά ή λάθος, σηκώνει η συζήτηση, μία από τις χώρες τις οποίες η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει ως δούριο ύπο. Mm-hmm. Υπάρχει μάλιστα μελέτη, υποτίθεται έγκυρη, προπέρσινη, το 2019, που μελέτη εννοώ στο ευρωατλαντικό πλαίσιο, έτσι, όχι ότι κάποιος συνάδελφος, κάποιο Σαββατοκύριακο του ήρθε να γράψει κάτι. Χρόνο, έτσι, ναι, όχι. Μια σοβαρή υποτίθεται μελέτη που ένα από τους δούριους ύπους το 2019 έβαζε και την Ελλάδα. Και την Κίνα. Και τους Ιταλούς, φαντάζομαι. Έβαζε και τους Πορτογάλους, έβαζε πολλούς. Εκεί λοιπόν θα σας πω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό με προσοχή. Και πρέπει να το δούμε με προσοχή γιατί η Κίνα είναι μια αυταρχική χώρα με τεράστιες δυνατότητες. Η οποία αυταρχική χώρα με τεράστιες δυνατότητες έχει ήδη καλές σχέσεις με την Τουρκία. Έχει πολύ καλές σχέσεις με χώρες με τις οποίες εμείς δεν έχουμε καλές σχέσεις. Και άρα αυτό επίσης θα πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση πέρα από τα προφανή που είναι η Τουρκία, που είναι βεβαίως οι διερευνητικές, που είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω μπαίνουμε σε μια δύσκολη δεκαετία, αν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η οποία, αν συνυπολογίσει κανείς, όπως είπα και πριν, και το οικονομικό ζήτημα, το οποίο ακόμα δεν έχουμε καταλάβει σε πλανητικό επίπεδο πώς θα το διαχειριστούμε, αυτό θα σημαίνει περίπου το εξής. Ό,τι μπορούμε να πετύχουμε, και να σας πω και τι δεν πέτυχε η Τουρκία μέχρι στιγμής, ό,τι μπορούμε να πετύχουμε φέτος του χρόνου σε επίπεδο συμφωνιών με Γαλλία, με Ηνωμένες Πολιτείες και σε διμερές επίπεδο κτλ. Γιατί η περσινή αφήνει πολλά, ας το πούμε έτσι, που ακόμα παραμένουν ανοιχτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ό,τι μπορούμε να πετύχουμε θα είναι πολύ σημαντικό να το πετύχουμε, γιατί μετά θα προσανατολιστούμε αναγκαστικά και σε ένα επίπεδο κάλυψης των οικονομικών προβλημάτων και κενών. Και εκεί μπορεί να χρειαστούμε βοήθεια από όπου μπορούμε να την πάρουμε.
Και αυτή η βοήθεια μπορεί να μην είναι πάντα μόνο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να είναι και μέσω επενδύσεων. Έχει σκεφτεί ο Λαφαζάνης πρώτα. Αυτό σας θυμίζω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Είναι ίδιος τρόπος σκέψης, ότι εγώ δεν θέλω το ιερατείο των Βρυξελών να μου κάνει αυτό που. Αυτό θέλω να πάω να πάρω ρούβλια. Ελπίζω, είναι σε, ίδιος λιγότερο, ναι, ελπίζω σε λιγότερο ατυχές ανάπτυγμα. Αλλά δεν έχει σημασία, τόσο... αυτό ήταν. Ναι, πάντως, ναι. Ναι. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός παραμένει ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το 2022 η διεθνής οικονομία και εκεί μπορεί να έχουμε θέματα πάρα πολλά ανοιχτά. Κάτι που αναρωτιέμαι, το είπατε πριν, αλλά πρέπει να μείνουμε. Απομακρύνεται ο Αμερικανικός παράγοντας από την περιοχή με τον ένα ή τον άλλο. Ευτυχώς σταθερά. Αυτό το αργά σταθερά, για πόσο καιρό θα μας επηρεάζει εμάς άμεσα, γιατί ό,τι και να μου πείτε, τρόπος του λέγει, σίγουρα ο Ερντογάν το σκέφτεται 2 και 3 φορές να είναι επιθετικός απέναντί μας όταν υπάρχουν οι Αμερικανοί στην περιοχή. Και είναι διαφορετικό να του πεις, ξέρεις τι, θα έρθει από την Ινδία ένα αεροπλανοφόρο, οι Γάλλοι θα ξεκινήσουν. Ο Αμερικανός έχει άλλο ειδικό βάρος. Θα έρθει κάποια στιγμή που ο Αμερικανός θα σταματήσει να κάνει το διαιτητή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυριολεκτικά μιλώντας, τον διαιτητή τον κάνουν στην κρίση απάνω. Mm-hmm. Τον έκαναν στα ίμια, δεν θα πω σε αυτό γιατί είναι μεγάλη κουβέντα και είναι λάθος κανείς να εκφράζει γρήγορα απόψη για ένα μεγάλο θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσαν για την Τουρκία ότι κάτι που μπορούσε να είχε κάνει ο Ερντογάν το 18, το 19, το 20 δεν το έκανε. Και αυτό είπα πριν ότι υποσχέθηκα να επανέλθω σε αυτό και μου δίνετε την ευκαιρία. Τι δεν έκαναν οι Τούρκοι τα περασμένα 3 χρόνια. Σε ένα πολύ ναρκισιστικό πλαίσιο άφησαν τη χώρα τους να επαφεθεί στην καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Θα μπορούσαν να έχουν εμβαθύνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ίσως ευτυχώς για μας, αλλά αυτό είναι ένα ίσως με κεφαλαία, δεν το έκαναν. Δεν το έκαναν γιατί ακριβώς είπα ότι έμειναν στο επίπεδο το εν πολύ ιδιωτικο-οικονομικό και εν πολύ απρόβλεπτο και εν πολύ προβληματικό των σχέσεων Ερντογάν με τον Τραμπ, των οικογενειών ουσιαστικά σε έναν βαθμό. Δεν έχασαν την ευκαιρία μιας συνεργασίας ουσιαστικής με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερικανική γραφειοκρατία, η Αμερικανική διπλωματία, η Αμερικανική τεχνοκρατία τα έχει δει αυτά. Υπάρχει καμία εμβολία. Και γι' αυτό οι Τούρκοι τώρα ανησυχούν γνησίως, όχι τόσο για το Μάρτιο, όσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία πρέπει να δώσει κάτι, να το πω έτσι. Και πρέπει και εμείς, είτε αυτό είναι, το αναφέρατε πριν, η κατάργηση, η ακύρωση του τουρκολεβικού μνημονίου, είτε αυτό είναι μια παραδοχή από την Τουρκία ότι η στρατικοποίηση των νησιών δεν αποτελεί ζήτημα για την ίδια. Όπως δεν αποτελούσε πριν από δεκαετίες. Αυτά προέκυψαν στην πορεία. Στην πορεία, πρέπει πάντως κάτι οπωσδήποτε να πάρουμε από την Τουρκία, το οποίο να υπάρχει και μετά από 5 και 10 χρόνια. Διότι απλώς το να μπούμε σε μια συζήτηση η οποία δίνει αυτή τη δυνατότητα την Τουρκία να παρουσιάζει τον εαυτό της ως καλό παιδί στις ΗΠΑ και σε έναν βαθμό στην Ευρώπη, δεν το λες επιτυχία. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Το να μην έχουμε θερμά επεισόδια είναι σημαντικό. Κανείς όφρον άνθρωπος δεν θέλει θερμά επεισόδια. Επιτυχία δεν το λες όμως. Είναι το αυτονόητο που το κάνεις εσύ κέρδος ουσιαστικά. Ναι, ακριβώς. Κατά συνέπεια, εκεί το γεγονός ότι όσο μιλάμε δεν συγκρούμαστε είναι σωστό και είναι θετικό και είναι σπουδαίο γιατί η Ελλάδα είναι όντως δύναμη ειρήνης και έτσι μπορούμε να κερδίσουμε και από την αγορά την τουρκική και από την αγορά την ευρωπαϊκή ακόμα περισσότερα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι επιτυχία το ότι δεν συγκρούμαστε. Επιτυχία θα ήταν να μπούμε σε ένα τραπέζι στο οποίο η Τουρκία να πάρει πίσω μερικά από αυτά τα οποία έχει αναπτύξει τελευταία 10-15 χρόνια και εκεί να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Τουρκία να βελτιώσει τις σχέσεις, γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τη Δύση. Όχι στο πλαίσιο αυτής της πλασματικής πορείας της δίθεν ενταξιακής. Ναι. Και βεβαίως υπάρχει ένα αντιεπιχείρημα το οποίο φαντάζομαι και πολλοί τηλεθεατές, η μέση πολλοί που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ θα το σκέφτονται. Δηλαδή, αν αφήσει κανείς αυτή την πορεία, τότε δεν είναι σαν να αφοπλίζεται σε σχέση με τις κυρώσεις και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Αυτό είναι λάθος, παρότι μοιάζει εύλογο. Διότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η Τουρκία θα αντιληφθεί ότι υπάρχει κάτι, ας το πούμε έτσι, που θα τη δεσμεύει στο μέλλον, δεν είναι η πορεία ενταξιακή. Έχει περάσει αυτή η περίοδος. Γι' αυτό λέω ότι δεν μας ενδιαφέρει το δεύτερο Ελσίνκι. Ουσιαστικά υπάρχει ένα άδειο πουκάμισο εκεί. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση για δεύτερο Ελσίνκι που είναι στο μυαλό πολλών. Αυτή τη στιγμή πολλών και συναδέλφων σας, όχι μόνο. Και συναδέλφων. Αυτό είναι πραγματικά άδειο που κάμισο. Εκεί που πρέπει να βάλουμε την προσπάθειά μας είναι σε κάτι πιο δύσκολο. Γιατί το δεύτερο Ελσίνκι είναι εύκολο. Έτσι. Ξέρουμε τι σημαίνει. Λίγο πολύ σε επικοινωνιακό επίπεδο μπορεί να πιάσει για 6 μήνες, 8, 10. Το δύσκολο πραγματικά είναι να βρούμε ένα ειδικό εταιρικό καθεστώς, το οποίο όμως παράλληλα θα δεσμεύει σε επίπεδο αξιακό την Τουρκία. Σε επίπεδο των αξιών, της συμπεριφοράς, της καλής. Ζητάτε από τους Τούρκους, κύριε καθηγητά, να αλλάξουν το DNA τους τώρα. Μόνο αυτό δεν το ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι για μας είναι πιο δύσκολο από το να πιπιλίζουμε την καραμέλα του δεύτερου Ελσίνκη, το να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα δέσει την Τουρκία στο μέτρο του δυνατού σε ένα αξιακό πλαίσιο και θα βγάλει από τη μέση την ψεύτικη αυτή ενταξιακή πορεία. Διότι η ενταξιακή αυτή πορεία μετά πρέπει να τη δούμε κάποτε, γυρνάω σε κάτι που είπαμε προηγουμένως, σε επίπεδο εμβάθυνσης και διεύρυνσης. Είναι λίγο σαν να κλείνουμε το μάτι, ας πούμε, στους Βρετανούς και να τους λέμε: ξέρατε, χάσατε. Διότι
εάν είχατε μείνει μέσα, ούτως ή άλλως και εμείς σε ένα πολύ χαλαρό πλαίσιο το πάμε. Εμβάθυνση δεν πρόκειται να υπάρξει. Άρα απλά και μόνο χάσατε που βγήκατε, γιατί εδώ που τα λέμε, κάποια στιγμή λέμε ότι θα βάλουμε την Τουρκία μετά από υποτίθεται την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία. Κάποια στιγμή μετά από 2 δεκαετίες μπορεί να προκύψει το ενδεχόμενο το Ισραήλ να δει θετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βάλουμε ως πλήρες μέλος και το Ισραήλ. Υπάρχει το βασίλειο της Ιορδανίας, το οποίο πηγαίνει περίφημα και έχει και μια πολύ καλή φιλοδυτική άποψη. Ναι. Πιθανώς τα Εμιράτα, εδώ που τα λέμε, είναι μια χώρα που έχει έτσι. Θα φτάσουμε σε λίγο. Και σε λίγο θα φτάσουμε στην Ινδία, την οποία είπατε προηγουμένως. Λέω λοιπόν ότι σοβαρά τώρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην αντίληψη του τι θέλουμε από την Ευρώπη. Από την Ευρώπη, εάν μας ενδιαφέρει μόνο μια χαλαρή συνομοσπονδία, τότε όλα είναι ανοιχτά. Τότε όμως επίσης απορώ γιατί δεσπεύζουμε να κάνουμε μια συμφωνία με τη Γαλλία, αν είναι έτσι. Ναι. Δεν νομίζω μπορεί ότι είναι θέμα ημερών αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Να δούμε τι θα έχει αυτή η συμφωνία κτλ. Τώρα θέλω το εξής, να το καταλάβω ως φοιτητής προς καθηγητή. Ρωτώ. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα σαφές οικονομικό πρόβλημα. Περισσότερο το εισπράττει ο πολίτης, ίσως περισσότερο από παλαιότερα, αλλά οι δομές δεν έχουν αλλάξει. Είπατε πριν για ένα τεράστιο ΑΕΠ, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, εγώ την ντομάτα δεν την ψωνίζω όπως την ψώνιζα. Βεβαίως. Και αυτό μου δημιουργεί έναν εκνευρισμό. Απολύτως. Δεν έχω και τους Έλληνες να με προκαλούν, οπότε δεν έχω και αυτό το επιχείρημα ότι να τρώμε ντομάτα μια φορά την εβδομάδα γιατί οι Έλληνες οι κακοί, οι Έλληνες τώρα είναι σε τραπέζι και συζητάνε. Μήπως για την τουρκική κοινή γνώμη η Ευρώπη έρθει ως λύση αυτού του προβλήματος? Δηλαδή η ένταξη σε ένα μεγάλο οικονομικό σχηματισμό είναι η λύση στο ότι εγώ θα τρώω ντομάτα φτηνή κάθε μέρα και ξαναμπούμε σε μια διαδικασία σοβαρής ενταξιακής συζήτησης? Αυτό είναι πολύ σοβαρή ερώτηση που πάρα πολλοί απαντούν ναι. Ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι αυτό το τρένο έχει φύγει οριστικά είναι διότι το 99, το Δεκέμβριο του 99, το Ελσίνκι το περίφημο έτσι, υπήρχε η άποψη και την έβλεπα, πρέπει να σας πω τότε, δεν ζούσα στην Ελλάδα, την έβλεπα με κάποια συμπάθεια παρότι δεν είχα πιστεί πλήρως, διότι βεβαίως είναι μια χώρα η οποία μονίμως εδώ και χρόνια ισορροπεί μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δεν υπάρχει εμβολία πως υπάρχουν τουρκικές ελίτ, ήξερα συναδέλφους, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ζουν στην Τουρκία πλέον, οι οποίοι θεωρούσαν ότι πράγματι υπάρχει η περίπτωση να δούμε μια τουρκική μουσουλμανοδημοκρατία κατά το χριστιανοδημοκρατία την ευρωπαϊκή, η οποία να μας δείξει, και θα ήταν ιστορικά σημαντικό αυτό, πώς μπορείς να συγκεράσεις μια θρησκευτική πεποίθηση με μια καταρχήν συμφωνία με το πλαίσιο και τις αξίες τα δυτικά, έτσι δεν είναι, για τα τοπικά δικαιώματα. Όλο αυτό ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και τώρα, αν μπορούσε κανείς με ένα μαγικό ραβδί να γυρίσει το χρόνο στο 1999, μπορεί να το προτιμούσαμε. Αλλά ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση που, κατά τη δική μου άποψη, είναι όχι απλά παραπλανητική, είναι δυνητικά επικίνδυνη. Διότι δεν έχουμε 99, έχουμε διπλή 2021, σε λίγο θα έχουμε 22, 23 κλπ. Φτάνουμε στο έτος το οποίο ο Ερντογάν θέλει να δείξει ότι είναι ο νέος Κεμάλ, το έτος 23. Και στο πλαίσιο αυτό μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι παίζουμε ένα θέατρο. Μπορεί να πετύχει αυτό το θέατρο για ένα χρόνο ίσως, μπορεί και για 1,5 χρόνο. Θέλετε να σας πω ότι θα μπορούσε το θέατρο να πετύχει μέχρι και το 23. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο σενάριο. Δηλαδή να πιστεί το ερντογανικό καθεστώς ότι, ξέρετε, ξαναπαίζουμε το θέατρο του Ελσίνκι μέχρι το 23, να περάσει αυτό το έτος. Μπορεί ο σημαντικός όντως αυτός πολιτικός ηγέτης να θέλει να περιορίσει λίγο την τρέλα που χαρακτηρίζει τα νεοοθωμανικά οράματά του και άρα να μείνει μεν στην ιστορία, αλλά όχι όπως ίσως θα ήθελε πριν από 2 χρόνια, και μετά να πάμε στη μετά Ερντογάν Τουρκία και να συζητήσουμε σοβαρά. Είναι απίθανο αυτό το σενάριο, διότι εμένα μου θυμίζει αυτό που ακριβώς λέμε αγγλικά wishful thinking, δηλαδή είναι αυτό που επιθυμώ, νομίζω ότι μπορούμε να το τοποθετήσουμε και λογικά. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που δείχνουν σε άλλη κατεύθυνση από αυτό το σενάριο που ακούγεται τόσο γοητευτικό. Πρώτα-πρώτα, το τουρκικό παρακράτος έχει ξυπνήσει. Και έχει ξυπνήσει ανεχόμενο και συνδυαζόμενο με τον Ερντογάν στο μιλιταριστικό πλαίσιο. Όχι στο πλαίσιο του ρόδινου μέλλοντος στην Ευρώπη. Έτσι. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο ο Ερντογάν έχει πλέον αποδεκατήσει από τα πανεπιστήμια, από τα ΜΜΕ, παίζουν τεράστιο ρόλο. Έτσι, γιατί εσείς παίζετε ένα ρόλο καθημερινό. Άξι. Δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και το εφαρμόζουμε. Δεν υπάρχει μία αντιπολιτευτική εφημερίδα. Βεβαίως, υπάρχει μία παραδοσιακή και μαλλική εφημερίδα και 11 ερντογανικές εφημερίδες. Προφανώς. Επίσης, βεβαίως, σε πολύ μεγάλο βαθμό στο στράτευμα, στους αξιωματικούς. Σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό που ονομάζουμε συνολικά κοινωνία απολυτών. Όλο αυτό έχει εθιστεί πλέον είτε δια της βίας είτε δια της πειθούς σε ένα ρόλο τουρκικό, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολο γυρίζοντας ένα κουμπί, έτσι πατώντας ένα κουμπί, να αλλάξει. Οπότε είναι πάρα πολλοί παράγοντες από την τουρκική πλευρά που δεν συνηγορούν σε ένα Ελσίνκι 2. Και υπάρχουν πολλοί παράγοντες και από την ευρωπαϊκή πλευρά. Yes. Τώρα, αν αυτό που με ρωτάτε είναι λίγο διαφορετικό και είναι, αν η ερώτησή σας ήταν η εξής.
Πιστεύετε ότι μπορούμε να παίξουμε ένα νέο θέατρο μέχρι το 2023, το οποίο το λέμε Ελσίνκι 2 κτλ. Ναι, εκεί θα σα έλεγα πιθανόν, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα έχουμε εξοδέψει το χρόνο θετικά. Ναι. Χωρίς προκλήσεις έχει σημασία. Γιατί αν αυτοί ονειρεύονται ότι θα γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες, εμένα ποσός με νοιάζει αν σταματήσουν να είναι προκλητικοί στο Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο, βεβαίως, και επίσης ο τρόπος με τον οποίο εσωτερικά ο Ερντογάν ισορροπεί, χρειάζεται εχθρούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ισορροπήσει χωρίς εχθρούς. Και ένας κρίσιμος εχθρός είναι η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ όπως είναι και οι ίδιοι, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως δεν είναι οι ίδιοι. Είναι μια χώρα η οποία έχει φτιάξει ένα δίκτυο τα τελευταία χρόνια, και αυτό πρέπει να το πούμε. Έτσι. Η Ελλάδα διπλωματικά, γιατί ασκώ συχνά κριτική και ακούω ότι αυτό ενοχλεί κιόλας. Πράγμα το οποίο με στενοχωρεί, γιατί ο σκοπός δεν είναι ενοχλήσει, είναι να δώσει έτσι, τροφή για σκέψη. Να τα λέτε εσείς, δεν πειράζει. Τροφή για σκέψη. Πρέπει να πούμε και επίσης ότι τα τελευταία 1,5 χρόνο έχουμε μπορέσει σε διπλωματικό επίπεδο να ανοίξουμε πόρτες που δεν ήταν ανοιχτές. Και αυτό είναι σημαντικό. Κλείνοντας, κάτι που θέλω, επαφή είμαι στο ρεαλισμό σας, να μου το απαντήσετε. Κύριε καθηγητά, οι ηγέτες ακούνε? Ή εμείς δημοσιογράφοι, εσείς πολύ περισσότερο οι επιστήμονες, δημιουργείτε κάνετε ένα profiling των αντιπάλων, των χωρών, των ηγετών, των άλλων κτλ. Αλλά ο κάθε Biden μένει στις χοντρές γραμμές. Ο Ερντογάν είναι ένας μεγάλος ηγέτης, έχει μια τεράστια χώρα από πίσω του. Δεν πάει να λέει μπαρούφες ότι είναι η Μύκλη στη θάλασσα, το Αιγαίο. So what, θα το βρούμε. Δηλαδή, μήπως αυτή η στερεοτυπική, ας πούμε, προσέγγιση των άλλων ηγετών, παύλα προσωπικότητων, εμάς μας φέρνει πάντα σε μια μειονεκτική θέση, ότι εμείς είμαστε σαν το λογιστή με τα μανικάκια εδώ, να κάνουμε σωστά τη διαχείρισή μας. Μα κοιτά, είναι σαν κάποιος να σε χτυπάει στο πόδι και να λέει: μα έχω δίκιο, έχω δίκιο, έχω δίκιο. Ένας μικρός να σε χτυπάει και να είναι ο θηριώδης δίπλα σου και να λες: εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά σταμάτα. Δηλαδή, μήπως δεν ακούνε οι ηγέτες, μήπως παίρνουν μια άβρα ενός Ερντογάν ή κάποιου άλλου και μένουν σε αυτό και οι αναλύσεις είναι κάπου σε ένα τελευταίο σιρτάρι πεταμένες? Αυτό είναι καταπληκτική ερώτηση για μια επόμενη συζήτηση, η οποία ελπίζω να κρατήσει 5 ώρες και όχι 3-4. Αλλά για να απαντήσω με τίτλο. Αλλά να απαντήσω, νομίζω ότι πάντα η εξουσία από την αρχαιότητα έχει τον πειρασμό, ανεξαρτήτως της μορφής του καθεστώτος και μια γρήγορη προσθήκη για τη δημοκρατία, έχει τον πειρασμό βεβαίως του ναρκισισμού, έχει τον πειρασμό, έτσι, έχει πολλούς πειρασμούς εν πάση περιπτώσει. Και όπως έλεγε και ο Άκτον, έτσι, η εξουσία διαφθείρει, η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτη. Τώρα η δημοκρατία. Και η κοινοβουλευτική δημοκρατία, την οποία συμβατικά ονομάζουμε και αυτήν την δημοκρατία, έχει το καλό ότι, αν μη τι άλλο, και αυτό είναι κάτι που έχασε η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, έχει πολλές φωνές που ακούγονται. Και αυτός ο πλουραλισμός είναι το παν. Δηλαδή, το γεγονός ότι ακούγονται πολλές φωνές, από μόνο του είναι μια αξία, έτσι δεν είναι? Το κατά πόσον η πολιτική ηγεσία μπορεί και εκμεταλλεύεται αυτές τις φωνές, έχει να κάνει και με το κατά πόσον έχει αυτοπεποίθηση, κατά πόσον δεν πάσχει από ανασφάλεια, γιατί βεβαίως όσο πιο ανασφαλής η πολιτική ηγεσία, τόσο περισσότερο θέλει να ακούει μόνο αυτά τα οποία η ίδια επιθυμεί να τις διατυπώνονται, έτσι, και με αυτό θα έκλεινε. Ναι, ο Biden επηρεάζεται από το Λάβδα και τον Παπα-Νικολάου που του λένε: κοίτα να δεις, ο Ερντογάν είναι ένας δυνάστης, είναι τραμπούκος, είναι ο μπούλι της περιοχής και στο έχω γράψει σε 48 σελίδες να το διαβάσεις. Περισσότερο από το ότι βλέπει έναν ηγέτη ο οποίος πραγματικά έχει όλο τον κόσμο να μιλάει για αυτόν. Δηλαδή, τι μετράει περισσότερο? Νομίζω ότι η πράξη συνήθως κερδίζει την ανάλυση. Έτσι. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο το έχουμε συζητήσει στον ωραίο μας πλανήτη, στη Δύση πάντως σίγουρα, γιατί αυτή γνωρίζω καλύτερα, δεν είναι στερεοτυπική απαξίωση της Ανατολής ή κάποιες άλλες περιοχές. Αυτό που λέω είναι απλά ένδειξη των δικών μου ορίων γνώσης, αλλά στη Δύση το συζητάμε από τον Πλάτωνα και μετά συνέχεια αυτό, δεν είναι? Σωστό, δεν το απαντήσαμε. Δεν το έχουμε απαντήσει νομίζω. Όχι, ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά για την παρουσία σας εδώ, ήταν πολύ ωραία η κουβέντα. Και ήταν μια κουβέντα που έγινε για να έρθω στους viewers Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου, μία μέρα μετά τα ίμια, μετά την επέτειο των ημίων. Γιατί εμείς δεν κάναμε επέτειο των ημίων φέτος? Πρώτα απ' όλα, διότι, όπως έχω εξηγήσει και στο παρελθόν, επειδή είμαι σε άμεση επαφή με όλους τους συγγενείς, δεν είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει κάθε σημερινή και χθεσινή ημέρα. Για τους ίδιους προσωπικά, για τη στεναχώρια που βιώνουν. Εγώ δεν θα βάλω ούτε ένα λιθαράκι σε αυτή τη στεναχώρια που βιώνουν. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ήρωες, τα παιδιά των ημιών. Δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε τρεις και λίγο για να κλαίνε και να στεναχωριούνται συγγενείς. Και δεύτερον και σημαντικό, η συνέντευξη με τον κύριο Κονιδάρη, νομίζω στις 7 του μήνα, ήταν ό,τι έπρεπε, μια ακτινογραφία. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει εκεί για να δει το επιχειρησιακό κομμάτι, το οποίο είναι ένα θέμα προς συζήτηση και προς ανάλυση. Αυτά για τα ίμια, γιατί προλαβαίνω κάποιες επικοινωνίες από κάτω. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο Leaders, να είστε όλοι καλά.